Προφυλακιστέο κρίθηκε ύστερα από πολύ ωραία απολογία ο βουλευτή Επικρατεία Χρυσή Αυγή Χρήστο Παπά, κατηγορούμενο για διεύθυνση εγκληματική οργάνωση. Η απόφαση προέκυψε ύστερα από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο κ. Παπά απολογήθηκε επί περίπου 7 ώρε και σύμφωνα με πληροφορίε στην απόφαση για την προφυλάκησή του έπαιξε ρόλο το γεγονό ότι δεν εμφανίστηκε εγκαίρω ενώπιον των δικαστικών αρχών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό των συγκατηγορουμένων του βουλευτών και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε έκνομες δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής. Για τη δολοφονία Φίσα δήλωσε πλήρη άγνοια, ενώ απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με το καταστατικό της οργάνωσης, παρέπεψε σε αυτό που είχε κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Κατά την έξοδό του από το κτίριο της εισαγγελίας, φώναξε: Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η Χρυσή Αυγή, δεν τελειώνει η Χρυσή Αυγή. Χήμερος θα γίνει να πνίξει τους προδότες, ενώ τον επιφημούσαν μερικές δεκάδες οπαδών που βρίσκονταν έξω από την Ευελπίδων. Νωρίτερα, κατά την είσοδό του, ο βουλευτής φώναξε προς τους δημοσιογράφους ότι η Χρυσή Αυγή θα κατέβει σε εκλογές όποτε και αν γίνουν. Ο κ. Παπάς οδηγήθηκε στην ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα των γυναικείων φυλακών του Κορυδαλού, ενώ εκεί αναμένεται να συναντήσει τον αρχηγό του κόμματος Νίκο Μιχαλολιάκο, καθώς και τον βουλευτή Γιάννη Λαγό, οι οποίοι μεταφέρθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας το απόγευμα της Πέμπτης. Στο μεταξύ, νέα δημοσκόπηση έρχεται στα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία η Χρυσή Αυγή συγκεντρώνει το 8,5% στην πρόθεση ψήφου, ενώ σε δημοσκόπηση που είχε πραγματοποιήσει η ίδια εταιρεία η VPRC τον περασμένο Ιούλιο, είχε λάβει ποσοστό 14,5%. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 29,5%, ενώ η Νέα Δημοκρατία 29%. Ο νεοναζισμός δεν είναι ανοιχτός στην Ελλάδα, δήλωσε συνέντευξή του στο CNN και στη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαντιούρ ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας. Πρώτη, από τις πρώτες αντιδράσεις που όλοι με ρωτάγανε, ξέρω εγώ τι είπαν οι κρατούμενοι, θα σου πω ότι είπε ένας χαρακτηριστικά. Κύριε Αρχιφύλακα, λέει, διπλό ημίχρονο άσο τελικό ήταν το αποτέλεσμα. Ναι. Λοιπόν, χωροταξικά. Διπλό ημίχρονο άσο τελικό, ανατροπή. Να, ναι, ανατροπή. Έχει μεγάλες αποδόσεις η ανατροπή. Εντάξει. Μπορεί να ήταν και άσο ημίχρονο διπλό τελικό, το ίδιο θα πει. Ανατροπή έδινε το βάρος η φράση αυτή, ναι. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, στον χώρο που τοποθετήθηκαν οι προσφάτως προσφυλακιστέντες είναι ένας χώρος που προϋπήρχε εκεί και ήταν εργαστήρια παλαιότερα ή λειτουργούσε για άλλες ανάγκες του παλιού κτηριολογικού συγκροτήματος των φυλακών και εδώ και 1,5 χρόνο στη λογική της αντιμετώπισης της υπερσυφόρεσης είχε αρχίσει να κατασκευαζόταν και θα λειτουργούσε πλέον στα χώρο κράτησης για να έμπαιναν εκεί ενδεχομένως γυναίκες ή άλλοι κρατούμενοι από τις αντρικές φυλακές, γιατί έχει παραχωρηθεί στη διοίκηση των αντρικών φυλακών ως παράρτημά της. Ενώ ήταν έτοιμο σχεδόν να παραδοθεί, έγιναν οι προφυλακές αυτές και επιλέγηκε ως ένας χώρος ο οποίος δεν έχει καμία ούτε οπτική ούτε ακουστική επαφή με κανέναν άλλο από τους χώρους όπου κρατούνται είτε οι γυναίκες που είναι παρακείμενος χώρος είτε η έγκληση της 17 Νοέμβρη. Αντώνη, για να καταλάβει ο κόσμος, αυτό που λέμε γυναικείες φυλακές, σαν γυναικείες φυλακές έχουν καταργηθεί, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν και γυναικείες φυλακές. Και όπως έτσι είναι ονομασία. Αλλά ήταν, όχι, ήταν παλιά, επί χρόνια. Έχει μείνει ονομασία. Ναι. Ακούστε, να σας πω, ο πάλε ποτέ χώρος που οριοθετούταν από τη μάντρα των γυναικείων φυλακών και το λέγαμε γυναικείες φυλακές Κορυδαλού και είχε τρεις ακτίνες, οι δύο γκρεμίστηκαν και θα παραχωρηθεί αυτός ο χώρος στο Δήμο και η μία πτέρυγα λειτουργεί ως πτέρυγα των υποδίκων γιατί οι κατάρρικες γυναίκες πήγαν στον Ελαιώνα Θηβών στα πλαίσια του επιβεβλημένου διαχωρισμού υποδίκων από καταδίκους και οι υπόδικες πλέον κρατούνται στο Κορυδαλό. Αυτό λοιπόν το συγκρότημα είχε και άλλους χώρους, είτε βοηθητικούς είτε εργαστήρια. Αφού λοιπόν περισσώθηκαν αυτοί οι χώροι, η ανάγκη για την εξέβρεση χώρων κράτησης ανάγκασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ και 1,5 χρόνο τώρα να έχει μπει σε κάποιες διαδικασίες ανακατασκευής των χώρων που ήταν για άλλες λειτουργίες. Να ρωτήσω κάτι, χώρο, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Αληθεύει ότι πατήσανε... Έχει αστρονομιούχος χώρος, θέλω να πω. Κύριε Λαβαντινέ,
Οι κρατούμενοι άλλοι στις φυλακές, στις αντρικές φυλακές του Κορυδαλλού, αντέδρασαν, είναι αληθεία επί αυτό που γράφουν οι εφημερίδες? Σε τι να αντιδράσουν, μα δεν πήγε από εκεί στις αντρικές. Μπροστά στο ενδεχόμενο να μεταφερθούν εκεί, κάθε οτιδήποτε τρόπο. Δεν έπαιξε ποτέ αυτό το ενδεχόμενο, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το κτηριολογικό συγκρότημα των αντρικών φυλακών από εκεί αποτελείται από 5 ακτίνες και αυτή την περίφημη σιγματά που θυμόσαστε τη λέγανε τότε, την επιτερήγα VIP. Ναι. Σε καμία από τις 5, όπως είναι προφανώς, δεν μπορούσαν να πάνε. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής. Θα προχωρήσουμε την έρευνα όσο χρειάζεται. Ναι, οι δεινές οικονομικές συνθήκες υπάρχουν. Η ανεργία είναι υπαρκτό πρόβλημα, όπως και η οικονομική κρίση. Ο ελληνικός λαός, η κοινωνία μας υφίσταται σημαντικότατες πιέσεις. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία και δεν θα γίνει αποδεκτό ως δικαιολογία για την επανεμφάνιση του ναζιστικού φαινομένου. Ο νεοναζισμός είναι απολύτως απαράδεκτος. Η ελληνική κοινωνία είναι μια ανοιχτή και κοσμοπολίτικη κοινωνία. Θα αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα, θα ξεφύγουμε από την κρίση κάποια στιγμή και ταυτόχρονα θα προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω. Ο νεοναζισμός είναι τελείως απαράδεκτος σε αυτή τη χώρα.